έγιναν πολλά πράγματα μέχρι το τελευταίο λεπτό που χάθηκε ο πέναλτι και ο Ηρακλής ισοφάρισε. Για ποιο λόγο πάω, βρέθηκε μέχρι το 17 πίσω στο σκορ και συνέχεια δεν μπόρεσε να κρατήσει πιο πέρα το αποτέλεσμα. Αν μιλήσουμε σήμερα για τον ΠΑΟΚ, δεν είμαι ικανοποιημένος από τίποτα. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, από την νοοτροπία των ποδοσφαιριστών μου. Είμαι αρκετά απογοητευμένος. Μετά το 3-2 που γυρίσαμε το παιχνίδι και το πέναλτι που κερδίσαμε, δεν περίμενα να μην κερδίσουμε. Τα 100 παιχνίδια αν γίνουν, τα 99, το αποτέλεσμα που θα ερχόταν θα ήταν η νίκη. Γι' αυτό ήταν κάτι σαν σοκ τόσο για μένα όσο για τους παίχτες μου. Ο Ηρακλής played Ο Ηρακλής έκανε το παιχνίδι του σήμερα, αλλά εγώ επικεντρώνομαι κυρίως στους δικούς μου τους ποδοσφαιριστές και αυτό που δείξαμε σήμερα δεν ήταν αρκετό για να πάρουμε την νίκη. Δεν θα ήταν αρκετό ακόμα και αν κερδίζαμε. Και ο καθένας από τους ποδοσφαιριστές ξέρει τι πρέπει να δώσει μέσα στο γήπεδο και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του. Όχι, είναι λογικό να πάει ο Μπερμπάτοφ στα πέναλτι. Στην καριέρα του έχει σκοράρει πάρα πολλά γκολ από πέναλτι και δεν έχει χάσει πολλά από αυτά. Οπότε είναι λογικό να παίρνει εκείνο την ευθύνη για να εκτελέσει το πέναλτι. Έχουν περάσει 7 αγωνιστικές από την έναρξη του πρωταθλήματος. Πιστεύει ότι έχει ακόμα τη διάθεση να στηρίξει συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες είναι αλήθεια ότι μερικές από αυτές απογοητεύουν και ίσως στοιχίζουν τον κόλπο στον πάγο. Στο ποδόσφαιρο, αν δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχουν γκολ. Πάντα γίνεται κάτι για να προκύψει ένα γκολ και τα 3 γκολ που δεχτήκαμε σήμερα ήταν αστεία. Αντιδράσαμε σαν μια παιδική ομάδα, μια σοβαρή ομάδα δεν δέχεται αυτά τα γκολ. Εγώ θα επιμένω σε κάθε παιχνίδι να διαλέγω τους 11 ποδοσφαιριστές που εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι είναι οι καλύτεροι για την ομάδα. Φυσικά με προβληματίζει το γεγονός, αλλά θα επιμείνω στο σκεπτικό μου ότι πρέπει να παίζουν οι 11 καλύτεροι εκείνη τη στιγμή. Αν θα γύριζε ο χρόνος στο 98, το 2-3, θα έκανε κάτι άλλο από όσα έγινε στο τέλος. Όχι, θεωρώ ότι οι αλλαγές ήταν καλές και μετά από την ανάλυση που έχω κάνει στα αποδυτήρια είδα ότι οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο μας βοήθησαν. Αλλά είναι απίστευτο αυτό που συνέβη μετά το 3-2 και το πέναλτι που χάσαμε. Υπονοούσα ότι μετά το 2-3 ο ΠΑΟΚ συνέχισε να παίζει αυτό που λέω θετικά, να ψάχνει ακόμα γκολ που το πετύχει. Είναι παραλίγο μέχρι στο πέναλτι. Τακτικά εννοείς. Τακτικά εννοείς. He means tactical because after 3-2 Pau keep on attacking to score one goal. He could score one goal, but... Δεν θεωρώ ότι ήταν αυτό το πρόβλημα. Κάναμε μια αλλαγή, βάλαμε μέσα τον Κλάους για να είμαστε πιο επιθετικοί. Γυρίσαμε πίσω το Τζιόλι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο με αυτή την νοοτροπία, να πετάς έτσι τα πρώτα 45 λεπτά. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι εκτός φόρμας. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έπαιζαν το πρώτο τους παιχνίδι μετά από καιρό. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι καλύτεροι από αυτό που πραγματικά είναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει αυτό. Θεωρώ ότι η νοοτροπία, ειδικά στα πρώτα 45 λεπτά που είπα και πριν, δεν ήταν αυτή που έπρεπε, δεν ήμασταν στο 100%, δεν ήμασταν ούτε στο 50%, αλλά αν θες να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια πρέπει πάντα να είσαι στο 100%. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει πολύ, μια εργατική ομάδα, δεν έχουμε το Μέση για να πάρει το παιχνίδι μόνος του. Είμαστε μια ομάδα η οποία στηρίζεται στη δουλειά που κάνουν οι παίχτες της μέσα στο γήπεδο και μια ομάδα που δουλεύει εργατική πρέπει να είναι πάντα στο 100% για να παίρνει αυτό που θέλει. Ποια είναι η λύση, να περιμένει μέσα στα παιχνίδια να αποκτήσουν τη φόρμα του, γιατί θυμίζω ότι μετά τη μεταγραφή του Μπερμπάτο είπε ότι είναι ευχαριστημένος και χαρούμενος για το ρόστερ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν παίκτες να αποκτήσουν στη θέση αυτό που αυτή τη στιγμή. I will repeat what I said. Playing always. Επαναλαμβάνω ότι σε όλα τα παιχνίδια θα επιλέγω τους 11 καλύτερους εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μόνο αν τίθεται θέμα ξεκούρασης για κάποιο παιχνίδι θα αφήσω κάποιον εκτός. Και στο σημερινό παιχνίδι αυτοί οι 11 που επέλεξα ήταν αυτοί που θεωρούσα ότι ήταν οι καλύτεροι εκείνη τη στιγμή.
θέλω κατά παράδοση ότι όπω ξεκίνησα από τη μέση του πάγου. Και το κέντρο τη άμυνα. Τα χαρακτήρισε θετικά προηγουμένω ότι είναι κάτι που τον προβληματίζει. Μπορεί να είναι σε αυτή την επιπολότητα ή πολλέ φορέ Φυσικά και με προβληματίζει και αυτό που του είπα στο ημίχρονο είναι ότι δεν έχουμε τη συγκέντρωση που θα έπρεπε να έχουμε. Παίζει και αυτό ρόλο. Είναι ατομικά λάθη τα οποία είναι θέμα συγκέντρωση. Αν κάποιο ξεχάσει τη θέση του ή τον παίχτη που έχει να μαρκάρει στα στημένα, είναι θέμα συγκέντρωση ή ποιότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει.